Τον ξέρετε όλοι. Καλή επιτυχία. Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας και ο κύριος Μπούρλος. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή αρχή από τους έγκριπους, και καλή πορεία. Είναι εξασφαλισμένα αυτά. Έτσι πιστεύω. Να τον προσέχει, κοίταξε. Ο Μπούρλος, να σου πω ένα πλεονέκτημα φοβερό που έχει. Δηλαδή, να πάμε με τη σειρά. Ξέρεις τι πλεονέκτημα έχει τούτος ο Χατζηδοδοσίου? Τι? Είχε καλή καθοδήγηση στα νιάτα του. Ήταν ο καθοδηγητής μου. Λοιπόν, παιδιά, αυτά να τα λύσουμε από τώρα. Ο Μπούρλος έχει άλλο πλεονέκτημα. Βγάζει καλές συντάξεις. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, νομίζω. Είναι το πιο ενδιαφέρον να λοιπόν βγει καλές συντάξεις, γιατί δυστυχώς καλές συντάξεις δεν υπάρχουν. Όχι, μην το λες. Μην το λες. Εξαρτάται, έχει πληρωμένα. Όχι, να το πούμε και αυτό. Ναι, είναι περιορισμένος ο αριθμός των πολύ καλών. Υπάρχουν βέβαια για κάποιες κατηγορίες. Έχει. Μερικούς. Πρόεδρε, τι κάνεις? Καλά, θα έλεγα. Μουρμουράτε. Όλοι μουρμουράτε. Μουρ. Εσείς οι επαγγελματίες. Δεν σας κάνει φορολογία, δεν έχετε πελατεία, δεν έχετε κόσμο. Όλο. Σήμερα όμως το πρωί. Ναι. Βγήκαν τα αποτελέσματα για τις εκπτώσεις από έρευνα που έκανε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας. Okay. Αλλά να δούμε αν μουρμουράμε σωστά. Ναι. Το 60% έχει μειωμένους τζίρους σε σχέση με τις εκπτώσεις του αντίστοιχου 23. Ναι. Αυτό τι αποδεικνύει? Ότι αυτή η μουρμούρα έχει βάση. Δηλαδή, θέλω να σου πω, Δημήτρη μου, ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όσο υπάρχει ακρίβεια. Και μάλιστα θέλω να πω και μια άλλη έρευνα. Η άλλη έρευνα έδειξε ότι δεν είναι πρώτο θέμα πλέον η ακρίβεια, είναι πρώτο θέμα η πληρωμή λογαριασμών. Που συνδέεται. Και δεύτερο, η ακρίβεια. Σωστά. Αλλά η πληρωμή λογαριασμών. Όσο άλλο χρειάζεται μεγάλο μέρο του εισοδήματο να πληρώσει λογαριασμού για να πληρώσει τα είδη πρώτη ανάγκη να επιβιώσει, πώ θα πάει να πάρει εκτό ρούχα και παπούτσια ή ό,τι άλλο θέλει. Άρα. 100% έδειξε η έρευνα. Η έρευνα ότι είναι κάτω σε σχέση με το 23. Αυτό προσέξτε. Αν πάρουμε και τον πληθωρισμό, δηλαδή έχουμε ένα πληθωρισμό 10%, αυτό τι δηλώνει? Ότι η τζίρη που ήταν πάρα πολύ μικρή. Αξίζει το κόπο να πούμε ότι η Ελστάτ έδειξε, ναι, ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανέβηκε τον Ιούλιο πολύ παραπάνω από ότι ο μέσος όρος της Ευρώπης. Στην Ευρώπη έπεσε ο πληθωρισμός, στην Ελλάδα ανέβηκε ο πληθωρισμός, ναι, με δύο στοιχεία, δηλαδή κυρίως τρόφιμα και ενέργεια, δηλαδή ηλεκτρισμός. Τέσσερις, πολύ καιρό τώρα, αρνητικός πληθωρισμός και στα τρόφιμα, στα σούπερ μάρκετ. Αυτό παίζει ρόλο? Παίζει, αλλά ξέρει συνολικά. Όταν ο άλλος, ας πούμε, ότι έπεσε λίγο στα τρόφιμα και την άλλη στιγμή πάει να πληρώσει το ρεύμα. Να σου απαντήσω. Ναι. Πάει να πληρώσει το ρεύμα. Ναι. Και όταν πληρώνει το ρεύμα, πληρώνει παραπάνω. Ένα είναι το εισόδημα. Άρα πρέπει να δούμε ότι στα έξοδα που είναι τα πάγια, ας το πούμε έτσι, όταν αυτά μεγαλώνουν, δεν μπορεί να πληρώσει τώρα, αυτό. Επειδή... Και στη Θεσσαλονίκη, επιτρέψτε μου, γιατί ξέρω τη Θεσσαλονίκη, ποια θα είναι η πρώτη δήλωση του Πρωθυπουργού? Παρεμβάσεις, θεωρώ απόλυτα δεδομένο, που έχουν σχέση με την ακρίβεια και με το ρεύμα. Δηλαδή, θεωρώ δεδομένο ότι θα πει ότι το Σεπτέμβριο θα συνεχίσει τι επιδοτήσεις του ρεύματος. Το θα έχουμε τον κύριο Σκυλακάκη εδώ. Κοίταξε, άκουνα. Εφόσον πέσαμε σε μια πληθωριστική, ας πούμε, δίνη τα τελευταία 3-4 χρόνια, όλη η Ευρώπη και η Ελλάδα ένα παραπάνω, χειρότερα, το πρώτο βασικό να σταματήσουν να αυξάνονται οι τιμές. Να σταματήσει δηλαδή η αύξηση του πληθωρισμού. Πώς? Λοιπόν, το δεύτερο είναι, αφού σταματήσει η αύξηση, να αυξάνονται, μετά, επειδή οι τιμές δεν μπορείτε να πέσουν, δηλαδή εγώ που έδινα 40 να πάω στα Χανιά και τώρα δίνω 70, δεν υπάρχει να ξαναγυρίσει το 40, έκατσε αυτό, το παντρευτήκαμε. Άρα λοιπόν, από εκεί και πέρα, πρώτο να σταματήσει να ανεβαίνουν οι τιμές και δεύτερο να δούμε τα εισοδήματα. Δημήτρη μου, επειδή έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία, για να σταματήσει η ακρίβεια στα τρόφιμα πρέπει να υπάρξει ένα μέτρο. Εγώ δεν ξέρω κανένα μέτρο να έχει πάρει για να σταματήσει η ακρίβεια. Υπάρχουν. Τι θα πει διαφωνία η κυβέρνηση? Θα μου επιτρέψει όταν λέμε, δεν μπορώ να είσαι Ευρώπη à la carte. Εδώ με βολεύει να είμαι Ευρωπαίος, δεν με βολεύει. Θα ξαναπώ εγώ. Ο μεγαλύτερο ποσοστό ΦΠΑ που υπάρχει στην Ευρώπη στα τρόφιμα είναι 7% και εμείς έχουμε 24%. Πώς θα γίνει δηλαδή? Αυτό δεν έχει λογική. Αν λοιπόν λες αυτό δεν θα φτάσει στον καταναλωτή, άρα όλοι αυτοί στην Ευρώπη δεν ξέρουν τι κάνουν. Μόνο εμείς ξέρουμε τι κάνουμε. Λέω ένα παράδειγμα. Η Ευρώπη φτάνει στον καταναλωτή μείωση του ΦΠΑ, χαμηλό ΦΠΑ. Βαγγέλη μου, θα σου πω το εξής. Για να έχουν τόσο χαμηλό ποσοστό, και μάλιστα λέγανε το παράδειγμα της Ισπανίας ότι απέτυχε. Από ποιος που απέτυχε? Ακόμη και στην Ισπανία το κόμμα της αντιπολιτεύσης είναι υπέρ της μεγαλύτερης μείωσης του ΦΠΑ. Όλες οι αντιπολιτεύσεις υπέρ της μείωσης είναι. Ναι. Το πρόβλημα εδώ δεν είναι τόσο ότι δεν θα φτάσει στον καταναλωτή, Βαγγέλη μου. Είναι ότι με το ΦΠΑ 24% εισπράττει και από 30 εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται υψηλό ΦΠΑ και μετά 70% και μετά υποτίθεται ότι αυτό το γυρίζει με επιδόματα. Αυτό είναι.
στην Ευρώπη έχουμε 50% έμεσους φόρους και 50% άμεσους φόρους. Στην Ελλάδα έχουμε 70% έμεσους φόρους. Ο έμεσος φόρος είναι ο σκληρότερος, γιατί είναι οριζόντιος. Τα καρτέλ πρέπει να και η αγορά να γίνει ανταγωνισμός κανονικός. Εδώ θα μου επιτρέψει, όταν φτάνει στο σημείο ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδας, το λέω καλό πιστεύω. Ο Στουρνάρας και μιλάει για καρτέλ. Άρα δεν μπορεί να λες, δεν το βλέπω. Μιλάει για καρτέλ στην ενέργεια, μιλάει στην υγεία, μιλάμε στα τρόφιμα. Άρα ή βάζεις χέρι σε όλα αυτά, ή αλλιώς μόνο τους δεν αλλάζουν. Να ρωτήσω τώρα. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα είναι τα εγγένεια της ΔΕΘ από τον κύριο Μητσοτάκη. Έτσι. Εκεί τι θα γίνει τώρα, τι εσείς, επειδή κάνει τον κύκλο των επαφών του, συζητάει και τα λοιπά με τους παραγωγικούς φορείς όπως. Αυτό το τέλος επειδή δεν το κόψει. Ναι, φαίνεται. Ένα χιλιάρικο, αυτό είναι ένα χιλιάρικο, δεν είναι σε κάθε εταιρεία. 650 ευρώ το. 650. Ναι. Αλλά φαίνεται ότι επειδή μας πήρε την επικαιρότητα, το λέω με βάση όπως μιλάτε και εσείς, το θέμα των πυρκαγιών, θα έλεγε και άνες αναγνώσεις. Αυτό που βλέπουμε είναι να μιλήσει για την κατάργηση από το 2025 τέλος του επιδεύματος. Η εκτίμησή μου είναι ότι μπορεί να μιλήσει για κάποιες μειώσεις φορολογίας ακριβώς στη λογική που έλεγα προηγουμένως. Δηλαδή το 70% είναι έμεση φορέα, άρα η άμεση και να τους μειώσει δεν αποτελεί μεγάλο ποσοστό της φορολογίας. Νομίζω ότι θα ανακοινώσει πολλά μέτρα για τις περιοχές της Καμένας. Αυτό εκτιμώ εγώ. Και βεβαίως υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε και κάνα δύο απόψεις για το θέμα των δόσεων, γιατί αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια πρόταση. Το ιδιωτικό χρέος μεγάλος έχει φτάσει στα 280 δις. Έχουμε αύξηση των χρεών τόσο στα δημόσια ταμεία, στην εφορία, όσο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα δεν σε συμφέρει να ζεις σε μια εποχή όπου δεν του δίνεις καμία λύση, καμία πρόταση ή δεν τον οδηγείς πουθενά. Αφού μου ρε Γιάννη μου τώρα ξέρεις, έχουν ξαναγίνει δόσεις. Τις υπηρετούν, τις πληρώνουν μια, δύο, τρεις και μετά σταματάνε πάλι. Δεν θέλουν ή δεν μπορούν. Εγώ νομίζω δεν μπορούν. Εντάξει, άρα και 1.400 να βάλεις πάλι το ίδιο που θα γίνει. Κοίταξε, όταν υπάρχει ένα κομμάτι της οικονομίας. Όχι να μην γίνει, ας γίνει. Θα σου πω, πρέπει να φτάσουμε να μιλάμε εντελώς ειλικρινά. Και κατά τη δική μου εκτίμηση, ένα κομμάτι των μικρομεσαίων, όσους δώσεις και κάνεις δεν μπορεί να πληρώσουν τίποτα. Ναι. Υπάρχει ένα κομμάτι που μπορεί. Άρα θα πρέπει να δεις ότι αυτό το κομμάτι να το διευκολύνεις. Εγώ σας λέω πρώτος ότι υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο δεν θα μπορέσει ποτέ να πληρώσει. Είναι καταδικασμένο. Εκεί πάει μόνο το πτωχευτικό δίκαιο. Θα μπορέσει να του σώσει. Το υπόλοιπο το βοηθάς για να αντέξει. Σε συμφέρει να αντέξει. Σε συμφέρει να το κρατήσει την οικονομία. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν δίνει χρήματα μέσα από το ΕΣΠΑ, μέσα από τη ταμεία ανάκαμψη κτλ. Χρήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν. Ισχύει. Προτιμώ να σας πω μια είδηση έμεσα, να απαντήσω έμεσα. Είχα πάει πριν από τρεις μήνες στην Ιταλία. Ναι. Και αφού είδαμε το επιμελητήριο, είδαμε και την αντίστοιχη ΓΕΣΕΒΕ. Η οποία ΓΕΣΕΒΕ εκεί θα έλεγα ότι είναι αριστερών πεπιθήσεων. Mm-hmm. Όταν μιλάγαμε, έκανε ευμομνία στην Μπελόνη. Ναι, ναι. Και λέω πώς είναι δυνατόν. Γιατί το στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ακριβώς. Σωστά. Παρ' όλα αυτά, όμως, έδωσε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από το Ταμείο Ανάκαμψης στους μικρομεσαίους και βεβαίως και μπράβο τους είπαν ότι ευχαριστούμε για το. Γιατί το είπα αυτό. Ξαναλέω για πολλή φορά. Ο τρόπος που μοιράζεται το Ταμείο Ανάκαμψης στο ΕΣΠΑ είναι απόφαση ελληνικής κυβέρνησης. Είναι στο χέρι της να πει ότι δεν μπορεί να έχει σήμερα να δίνει το 97%, 3% να παίρνει μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης ή στο ΕΣΠΑ να παίρνει το 6,5%. Μπορεί να αλλάξει την αναλογία υπέρ τους, αν θέλει να τη στηρίξει. Εντάξει, αλλά όμως το Ταμείο Ανάκαμψης, παιδιά, δεν μπορεί να πάει στη σουβλατζίδικα και καφετέριες. Πρέπει να πάει, ας πούμε, σε καινούργιες τεχνολογίες, σε πράγματα που θα μας εξωθήσουν προς τα πάνω. 18 δισεκατομμύρια θα πάρουν 700 επιχειρήσεις, Δημήτρη μου. Άρα, το να βάζεις τον πύχη και να λες ότι ένας που θα πάρει από το Ταμείο Ανάκαμψης θα πρέπει να πάρει 1,5-2 εκατομμύρια, είναι παράλογο. Μπορεί να πεις ότι θα πάρει 100-200.000, πω στη λογική τη δική σου. Δεν θα το πάρει σου λέει το 100-200.000, αλλά θα πάρει το 30-40% των μεγαζιών, δεν θα πάρει το 100. Ναι. Όσο το έχεις τόσο ψηλά, ναι, το πύχη, άρα αποκλείς το 97% των επιχειρήσεων. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Να κάνω μια επισήμανση σε αυτό το οποίο υπόθηκε προηγουμένως σε σχέση με τις 120 δόσεις που συμφωνώ με τον Πρόεδρο και εγώ το θεωρώ απαραίτητο. Όμως για να μπορέσει να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός, αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με σημαντική μείωση των προσθέτων τελών. Γιατί τα πρόσθετα τέλη είναι ιδιαίτερα. Τι είναι τα πρόσθετα τέλη, ποια είναι? Αν δεν πληρώσει μια οφειλή, η οφειλή επιβαρύνεται με προς τα τέλη. Α, ναι, τα πρόστιμα. Δηλαδή, μπορεί σε μια οφειλή 50.000, για παράδειγμα, τα 30 να είναι κεφάλαιο και τα 20 να είναι προς τα τέλη. Μη σου πω και ανάποδα. Μπορεί και ανάποδα, εξαρτάται πόσο παλιά είναι. Για να μπορέσει να ανταποκριθεί, γιατί αυτός ο οποίος θα μπει στη ρύθμιση θα πρέπει να πληρώνει και τα τρέχοντα. Αν δεν πληρώνει τα τρέχοντα, ακριβώς. Λοιπόν, για να μπορέσει να γίνει αυτός ο συνδυασμός, που και εγώ το θεωρώ έτσι όπως αντιλαμβάνομαι, ο πρόεδρος είναι πολύ πιο κοντά στην αγορά, εμείς είμαστε πιο μακριά, αλλά βλέπουμε τι γίνεται και αφουγκραζόμαστε αυτά τα οποία λένε αυτοί που ασχολούνται. Μάλιστα, Δημήτρη μου, για πες μας κάτι τώρα, με αυτές τις συντάξεις χειρίας, τι γίνεται.